Είμαστε στο PlayStation 4 και πάμε να δούμε τις προσφορές που έχει στα παιχνίδια. Έχει προσφορές από 15 και κάτω και από 5 και κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι προσφορές έχει στα 15 και κάτω. Λοιπόν, έχει Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition στα 14.99. Όποιος γουστάρει, Ubisoft ήλα. Battlefield 4 Premium Edition στα 8 ευρώ. Δεν με ψήνουν καθόλου τα Battlefield. Battlefield Hardline Ultimate Edition στα 7 ευρώ, 6.99. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Dishonored 2 στα 15.99. Στα 14.99, 15 ευρώ δηλαδή. Οκ, okay. Μπορεί και πιο φθηνά Dishonored. Γιατί από δίπλα μου έχει το παιχνίδι του PlayStation 3 στα 9.99. Λοιπόν, δεν θα τα λέω τώρα 9.99, θα τα λέω 10 ευρώ, τελειώνουμε έτσι, κοροϊδία τώρα. Το Prey, το Deluxe Edition στα 15 ευρώ, δεν αξίζει, προσωπικά. 15 ευρώ τώρα, για 4 ώρες πόσο είναι στο remote. Το Grip στα 15 ευρώ, μην κάνετε κανένα λάθος. Divinity Original δεν το ξέρω. Dragon Age Inquisition Deluxe Edition στα 8 ευρώ. Ωραίο το Dragon Age, ο οποίος θέλει να το δοκιμάσει και δεν το έχει παίξει στην προηγούμενη γενιά. Battlefield 4 Premium στα 6 ευρώ. Εντάξει. Όπα, Star Wars τώρα λέει Battlefront. Hoth Bundle. Είναι μαζί με άλλο παιχνίδι. Όχι, είναι το 1 στα 15 ευρώ. Battlefront Bundle πρέπει να είναι το 4 και αυτό το άλλο εκεί με το μαύρο που δείχνει εδώ, τέλος πάντων, 2 Battlefield στα 8 ευρώ. Είμαι πανάσχεσαι από Battlefield. Burnout Paradise Remastered στα 10 ευρώ. Δεν το έχω παίξει, αλλά παίζω Forza τώρα, μαμάξι, δεν είναι αυτό. Ναι, τώρα τι να κλάσεις τώρα, άλλο racing στα Forza. Αλλά και okay, αν έχεις PlayStation, μπορεί και να είναι καλό Burnout, όπως θα το έχω. Flat Out 4 Total Insanity δεν το ξέρω στα 10 ευρώ. Friday the 13th The Game στα 10 ευρώ, ούτε μισό ευρώ για αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά. Αυτός που το έφτιαξε πρέπει να πάει φυλακή και να το απαγορευτούν να ξαναπιάσει κονσόλα στα χέρια του και video games. Τι άλλο, Human Fall Flat στα 6,19 δεν το ξέρω το παιχνίδι. Μαλακία φαίνεται. Rayman Legends στα 9,99. Εντάξει, okay, καλό παιχνιδάκι το Rayman, αλλά δεν μου φαίνεται και ιδιαίτερη έκπτωση. Τόσο έπρεπε να πωλείται. Τα παιδάκια είναι έτσι κι αλλιώς. Need for Speed Rivals το είχα, στα 8 ευρώ δεν μου αξίζει. Και Complete Edition στα 10 ευρώ πάλι δεν μου αξίζει. Need for Speed λέει Ultimate Battle είναι με τα δύο αυτά και κάποιο άλλο, τρία τέλος πάντων Need for Speed στα 15 ευρώ δεν μου κάνουν πια κέφι τα Need for Speed μετά το Forza. Βασικά και πριν το Forza δεν μου κάνανε κέφι. Εκτός από PlayStation 2 εποχές. Wolfenstein The New Order στα 10 ευρώ δεν μου αρέσουν τα Wolfenstein. Και αν μου άρεσαν και πάλι δεν το θεωρώ καλή τιμή. Πιστεύω με ένα 15 το βρίσκεται μεταχειρισμένο. Μην πω και δεκάρι. Έχει βγει και το New Colossus τώρα. Zombies Plants, ξέρω εγώ εδώ στα 8 ευρώ, κάτι edition, τα θεωρώ ότι πρέπει να δίνουν τζάμπα αυτά τα παιχνίδια. Worms στα 10 ευρώ, ok, family game είναι, μπορούσε να είναι γύρω στο 7. Worms πάλι στα 8 ευρώ, δεν ξέρω τι διαφορές έχουν. Ραλάκι εδώ πέρα, 6 World Rally στα 8 ευρώ, ok, ο οποίος είναι ολοαμένος με αυτά, στα 15 ευρώ το Rally. Το 7, εδώ έχει το 6, δεν ξέρω τι διαφορές έχουν. Καμία μάλλον. The Escape is the Walking Dead Edition στα 13 ευρώ, Παναγία μου. Λεφτά να έχει ο κόσμος να πετάει. Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition μαζί στα 12 ευρώ, δεν το ξέρω το παιχνίδι, πολλά μου φαίνονται. The Witness στα 10 ευρώ, ούτε αυτό το ξέρω. The Hunter Call of the Wild στα 15 ευρώ, ούτε αυτό το ξέρω, αν και μου το δίνει τζάπα το Xbox και έχω μπει καν στον κόπο να το βάλω. EA Family Band με Need for Speed Zombies και Unravel στα 10 ευρώ. Αυτό. Darkest Dungeon, δεν το ξέρω, λογότυπο έχει, στα 8 και 10 ευρώ ποτέ. Είμαι και άνεργος τώρα και τα καλοβλέπω τα ευρωλάκια, δεν τα πετάω έτσι εύκολα.
Mass Effect ανατρωμένα Deluxe λέει εδώ πέρα στα 13 ευρώ. Δεν με συγκινούν τα Mass Effect. Αλλά και 13 ευρώ τώρα δεν το θεωρώ προσφορά. Θα βρίσκεις με 15 μεταχειρισμένα. Α, αυτό είναι Standard Edition λέει εδώ πέρα στα 10 ευρώ. Οκ. Okay. Για κάποιον που του αρέσουν τα Mass Effect, το θεωρώ ψηλό οκ. Στη τιμή. Bloodborne, δεν ξέρω. Rugby λέει εδώ με 15 ευρώ. 15 ευρώ και πάλι rugby. Δεν Technomancer μεγάλη μαλακία στα 10 ευρώ, Παναγία μου. Aven Colony και αυτό strategy νομίζω είναι στα 13 ευρώ, Παναγία μου. Agatha Christie λέει εδώ. Amnesia στα 10 ευρώ, ούτε καν στα 10 ευρώ έτσι. Τζάμπα το καταβάζει στο PC το παίρνει. Sticks λέει στα 15 ευρώ και τα δύο. Sticks μόνο του, δεν ξέρω πόσο. The Lords of the Fallen λέει Complete Edition στα 6 ευρώ. Καλό παιχνιδάκι αυτό. Κλόνος του Dark Souls. Ή παλιό όμως, αλλά εντάξει, 6 ευρώ, α, θα δίνεις. Εντάξει. Dungeon Siberia 3 στα 10 ευρώ, οκ. Okay. Για όποιον γουστάρει τέτοιο είδος. Πάμε να μην κολλάμε τώρα σε μαλακίες που δεν ξέρουμε. Snake Pass στα 6 ευρώ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό το λέω. Παναγία μου τι μαλακία ήταν αυτή. Το ΦΕ στα 8 ευρώ δεν το έχω δοκιμάσει το ΦΕ. Δεν το ξέρω, δεν το κρίνω. Ακριβό μου φαίνεται όμως για να δοκιμάσω indie παιχνίδι σε εκπτώσεις και καλά κάτω από 15. Μαλακίες. Το ΣΥΝΕ στα 13,29. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. 1,99 ευρώ να το είχανε. 2 ευρουλάκια και καλά. Και πολύ είναι. Και πολύ είναι για αυτό το παιχνίδι. Παναγία μου. Αγία μου μια μαλακία, το Σινερ. Κλόνος του Dark Souls φυσικά, το έχω από το Xbox δωρεάν, το διέγραψα τη δεύτερη μέρα. Μαλακίες, μαλακίες, ντάνταρα, ξέρω. Μαλακίες, μαλακίες, βλέπετε εδώ ότι δεν έχει και τίποτα ενδιαφέρον, έτσι. Δεν έχει. Και πάμε μετά να δούμε και τα πεντά.